πήγαμε για Όλυμπο στο Βαράγγι. Πολύ ζέστη, καύσωνας. Είναι και Παρασκευή και όλη η πόλη φεύγει. Όλοι την κάνουν για θάλασσα, σαν τα ποντίκια που σκάσανε στην πόλη. Εμείς πάμε στο βουνό όμως, όχι θάλασσα. Φτάνουμε Λιτόχωρο, στο βάδος Όλυμπος, ελάχιστα χιόνια ακόμα, πάνω προς την κορυφή κοντά. Μια στάση σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε για τον προορισμό μας. Το βάλουμε στη σκιά. Είμαστε ήδη μέσα στον Όλυμπο, ανεβαίνουμε και πάμε στα εσωτερικά του Ολύμπου. Από εδώ είναι η παλιά μονή Αγίου Διονυσίου. Και από εδώ είναι το σπήλαιό του, το ασκητήριο. Στο μοναστήρι θα πάμε αύριο. Θα πάρουμε τα πράγματά μας και θα πάμε να βρούμε κάπου να μείνουμε σήμερα. Μέσα στο φαράγγι του Ενιπέα. Μόνο τα πουλάκια ακούγονται και το νερό. Φύση. Αυτό είναι η φύση. Ηρεμία. Κάτω έχει βάθρες σε διάφορα σημεία. Θα δούμε πού θα διαλέξουμε να μείνουμε. Μην πετάτε σκύλια. Μην πλένεστε στο νερό, είναι πόσιμο. Γιατί βρώμικοι είμαστε εμείς. Αυτό είναι το φαράγγι του Ενιπέα, με τους καταράκτες του Ενιπέα, μέσα στον Όλυμπο. Από εδώ πάει για το σπήλαιο του Αγίου Διονυσίου, αλλά εμείς πάμε να βρούμε ένα σημείο που θα μείνουμε. Καλύτερα από εδώ. Ας τα πράγματα κι άλλοι να βοηθήσεις. Βρήκαμε μέρος. Κάτσε να βγάλω την τσάντα γιατί είναι πάρα πολύ βαριά. Και πάω να τον βοηθήσω. Έχει λίγο αγκάθια αλλά θα περάσουμε. Πάω να φέρω και την κάμερα. Καλύτερο. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Εδώ έχω μια νέα προσθήκη. Στρώμα αυτοφούσκωτο. Το έχω ακούσει από τόσους. Είπα να πάρω κι εγώ ένα να το δοκιμάσω. Να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχει την τάπα. Την ανοίγουμε. Σιγά σιγά θα αρχίσει να φουσκώνει μόνο του. Το φουσκωτό μου μαξιλάρι. Άλλο να κάνεις κάμπινγκ σε παραλία, άλλο στο βουνό. Άλλη χάρη το ένα, άλλη το άλλο. Παγωμένο το νερό. Πάω στο μυθαλό. Αχ!
Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έγινε. Έτοιμο το στρώμα. Κλείνουμε την τάπα και είναι έτοιμο για ύπνο. Φασολάδα, φασόλια γίγαντες, ελληνικό φαγητό στο μεγαλύτερο ελληνικό βουνό. Ρίγανη από τον κήπο. Αλατάκια από το, από το σούπερ μάρκετ. Και λάδι. Και λάδι από ένα τύπο που αγοράζουμε συνήθως. Ακριβώς. Εδώ δεν πιάνει σήμα το κινητό. Εδώ είναι για αποτοξίνωση από τον πολιτισμό. Πετύχαμε και τέλεια μέρα, δεν έχει καθόλου κόσμο στο φαράγγι. Άλλο ένα αυτοκίνητο ήταν, κάπου αλλού θα είναι εδώ μέσα, χαμένοι. Κοιμάσαι όταν νυχτώνει. Αύριο πάλι. Καλημέρα, όλη μέρα. Σιγά σιγά βγαίνει και ο ήλιος. Πάμε να αφήσουμε μερικά από τα πράγματα στο αυτοκίνητο για να πάμε στο σπήλαιο του Αγίου Διονυσίου. Αφήσαμε τα πράγματα στο αυτοκίνητο για να είμαστε λίγο πιο ανάλαφροι. Πάμε μέχρι το ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου, το οποίο λέει 20 λεπτά περπάτημα. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε λίγο πριν το 1500 και από ηλικία 18 χρονών έγινε μοναχός στα Μετέωρα. Στη συνέχεια ήταν στο Άγιο Νόρος, στο οποίο έγινε και ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου, αλλά για κάποιους λόγους μετά βρέθηκε στη Βέρεια, στην οποία έκανε γενικά μεγάλο ιεραποστολικό έργο στη Μακεδονία. Αλλά επειδή θέλανε να τον κάνουν επίσκοπο, αναγκάστηκε να φύγει και να έρθει να ασκητέψει εδώ στον Όλυμπο, σε αυτό το σπήλαιο που τότε δεν υπήρχε δρόμος για να φτάσεις εδώ όπως μπορείς τώρα. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί τα μοναστήρια και οι εκκλησίες στην Ελλάδα είναι στα πιο όμορφα μέρη, στα μεγαλύτερα υψώματα. Ο λόγος είναι ότι εκεί τότε δεν έφτανε άνθρωπος και τα φτιάχναν οι μοναχοί και οι ασκητές. Και μετέπειτα με τα χρόνια που οι άνθρωποι άρχισαν να φτιάχνουν χωματόδρομους και έπειτα να στρώνουν και άσφαλτο, φτιάξανε δρόμο μέχρι τα μοναστήρια. Αλλιώς προφανώς δεν θα είχε γίνει ποτέ δρόμος μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό το λόγο και ο δρόμος τελειώνει στο μοναστήρι. Σκέψου ότι τώρα υπάρχει και δρομάκι. Yeah. Τα χρόνια που ήταν ο Άγιος Διονύσιος εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Στους γκρεμούς. Ήταν μόνος του μέσα στο πουθενά. Αυτός και ο Θεός.
φτάσαμε. Αυτό είναι το ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου και μέσα είναι ο χώρος που βγαίνει το αγίασμά του. Θέλει πολύ προσοχή γιατί εδώ μέσα γλιστράει. Και ενώ καθόμαστε και απολαμβάνουμε την ησυχία στο Άγιο Σπήλαιο, ξαφνικά εμφανίζεται μια παρέα από τουρίστες, 10-15 άτομα, οι οποίοι κάνουν ορειβασία, πεζοπορία, κάτι τέτοιο, και γυρνάνε και βλέπουν τον Όλυμπο, βλέπουν αυτά τα μέρη γενικά, και έχουν έρθει από τόσα χιλιόμετρα μακριά. Και υπάρχουν άνθρωποι που ζουν λίγα χιλιόμετρα από εδώ και δεν τα έχουν δει ποτέ. Δεν τους κατηγορώ, απλά είναι κρίμα να τα έχεις δίπλα σου τέτοια μέρη και να μην τα έχεις δει ποτέ. Πρέπει να τα εξερευνήσουμε όλα. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και θα πάμε και λίγο και από την παλιά μονή Αγίου Διονυσίου, που είναι ακριβώς δίπλα εκεί που αφήνουμε το αυτοκίνητο. Γεμάτο καταράχτες στο μέρος. Καλημέρα. Μη δεν είσαι τη Μέρκελ. Ναι. Άγγελα Μέρκελ, πήγαμε και την Καγκελάριο. Καγκελάριος, Άντζελα. Άρε Άντζελα, δεν πουλάμε τα νησιά. Αυτό ήταν. Και από εδώ πάμε για την παλιά μονή Αγίου Διονυσίου, την οποία χτίσε ο Άγιος Διονύσιος και την είχε αφιερώσει στην Αγία Τριάδα και στη συνέχεια πήρε το όνομά του. Η μονή είχε χτιστεί λίγο μετά το 1500. Η παλιά μονή δέχθηκε πολλές επιθέσεις και καταστροφές. Το 1821 πυρπολήθηκε από το γιο του Άλι Πασά, το Βελί Πασά, και ακολούθησε τριήμερη μάχη. Και τότε ο ηγούμενος της μονής και άλλοι 12 μοναχοί κρεμάστηκαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας από τους Τούρκους. Στη συνέχεια, στην επανάσταση του Ολύμπου το 1878, πρόσφερε καταφύγιο στα γυναικόπαιδα, αλλά και στη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα πάλι ήταν καταφύγιο και μέρος που βοηθούσε σε αναφοδιασμό και γενικά. Ήταν ενεργή η μονή στη συμμετοχή του αγώνα. Με τη νεότερη καταστροφή να τη δέχεται το 1943 από τους Γερμανούς Ναζί, επειδή στα κτίρια της έκρυβε αντάρτες. Από τότε μετά δημιουργήθηκε το νέο μοναστήρι, που βρίσκεται κάποια χιλιόμετρα πιο κάτω στο βουνό.